του Υπουργείου Οικονομικών. Καλησπέρα κυρία Αλεξάκη. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηνικολάου. Πείτε μου σας παρακαλώ, πού βρίσκονται τα πράγματα τώρα? Έχετε συνομιλήσει καθόλου με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νέο Υπουργό? Όχι. Όχι, δεν τα έχουμε καταφέρει, ναι. Αν και έχουμε προσπαθήσει δύο φορές. Τη μία ξυλοκοπηθήκαμε, σήμερα πάλι δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορεί, λέει, να μας δει ο Υπουργός. Εντάξει, ο κύριος Τουρνάρας έκανε 7 μήνες να μας δει. Φαίνεται έχουμε καιρό ακόμα. Κυρία Αλεξάκη, πείτε μου κάτι. Αυτό που λέει η κυβερνητική πλευρά, ναι, ότι δηλαδή τώρα αναθέτοντας σε εταιρείες, ναι, τον καθαρισμό του Υπουργείου, ναι, το κόστος μειώνεται πολύ. Ναι. Έχει βάση ή όχι? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μύθος αυτό. Γιατί θα σας τα πει και ο δικηγόρος μας αργότερα, που θα τον ρωτήσετε. Τώρα θα μας τα πει, ναι. Ναι. Δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο, μα κανένα, ότι τα συνεργεία, οι εργολάβοι στοιχίζουν λιγότερα χρήματα από μας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Λένε ότι στοιχίζουμε 200, νομίζω 10.000 ευρώ το χρόνο, εμείς οι καθαρίστριες. Δεν φέραν όμως κανένα στοιχείο και ούτε αυτό είναι εξακριβωμένο που λένε. Εγώ είδα τις, ναι, τελευταίες μέρες μια σειρά από δημοσιεύματα, ναι, που εμφανίζουν πολύ υψηλούς μισθούς με λίγες ώρες εργασίας. Δεν αληθεύει, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές τα χρήματα που παίρνουμε, τις αμοιβές μας, με χαρτιά. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Αυτή που είχε και 24-25 χρόνια υπηρεσίας από εμάς, άντε να παίρνει 700 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά που λένε. Είναι όλα ψευδή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Καρούζος νομίζω έχει κάποια στοιχεία σε σχέση με το κόστος να μας δώσει. Μπορώ, παρακαλώ, να δω τον κύριο Καρούζο. Ναι. Να δω τον κύριο Καρούζο. Ναι, κύριε Καρούζο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν δύο μεγέθη τα οποία κατά την άποψή μου δεν είναι συγκρίσιμα. Ασφαλώς και έχουμε στοιχεία για τα, ναι, για το κόστος, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα τα εξής μεγέθη, τα οποία συνθέτουν μια παραπληροφόρηση η οποία τον τελευταίο σε τελευταίες μέρες, ας πούμε, κυκλοφορεί ειδικά στο διαδίκτυο. Από τη μία, στο διαδίκτυο είδα και εγώ, ναι, κάποιους μεγάλους μισθούς με λίγες ώρες εργασίας. Υπήρξε όμως και μια απάντηση δική μου σήμερα που, ναι, δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο απολύτως στοιχειοθετημένη. Λέω λοιπόν το εξής, ποια είναι τα δύο διαφορετικά μεγέθη. Από τη μία έχουμε την υποχρέωση του εργολάβου να προσλαμβάνει προσωπικό με τρίχρονη προϋπηρεσία, που σημαίνει δηλαδή ότι στην αγορά θα πρέπει κάποιος να προσλάβει 20 και 22 καθαρίστριες, οι οποίες δεν πρόκειται να βρεθούν στην αγορά. Όπως ξέρετε, σε αυτήν την ηλικία δεν προτιμούν να κάνουν την καθαρίστρια τα παιδιά, περισσότερο σπουδάζουν, και που πάντως εκεί ο μισθός θα έφτανε στα 580 περίπου ευρώ, μεικτά. Από την άλλη όμως, η κατηγορία των γυναικών που συζητάμε του Υπουργείου Οικονομικών παίρνει περίπου κατά μέσον όρο από 400 μέχρι 700 ευρώ, διότι έχουν άνω των 10 ετών προϋπηρεσία. Άρα λοιπόν δεν είναι συγκρίσιμα τα δύο μεγέθη, ειδικά όταν στο δημόσιο, με βάση την αρχή της οικονομικότητας, δεν ενδιαφέρει μόνο το ταμιακό όφελος, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά και η ποιότητα των προσφερών υπηρεσιών. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι οι εργολάβοι δεν ελέγχονται από καμία εποπτεύουσα αρχή για το τι ώρα πάνε να κάνουν τις καθαριότητες, για το πώς υπογράφουν τη σύμβαση, από κανέναν δεν εγκρίνεται πέρα από τον προϊστάμενο της ΔΟΗ, για το τι διάρκεια θα έχει η σύμβαση, για το αν θα είναι 5 οι προσφορές, 6 οι προσφορές ή μόνο μία η προσφορά. Όλα αυτά γίνονται με ένα σκοτεινό μανδύα, χωρίς απολύτως καμία νομιμότητα και διαφάνεια. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε να πούμε αυτό που είπε και το δικαστήριο το πρωτόδικο, ότι το δημόσιο συμφέρον μέσα από αυτές τις διαδικασίες δεν εξυπηρετείται. Τώρα, κύριε Καρούζο, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ήρθε να ανατρέψει την προηγούμενη θετική για τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών απόφαση. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε εσείς τώρα να αντιδράσετε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, η απόφαση πρωτόδικη δεν έχει ανατραπεί. Αν θα ανατραπεί, θα ανατραπεί το Σεπτέμβριο, που είναι η ουσιαστική δίκη για την υπόθεση. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Επειδή σήμερα κυκλοφόρησε το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, όπου ασφαλώς εγώ το έχω λάβει υπόψη μου, όμως όχι σε πλήρη ανάπτυξή του, διότι θα καθαρογραφεί την ερχόμενη Τρίτη, θέλω να σας πω ότι είναι απολύτως λαθασμένη η επιχειρηματολογία που, μάλιστα και από κυβερνητικής άποψης, τον τελευταίο χρονικό διάστημα και από ό,τι έμαθα με δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου, επιβεβαιώθηκε. Ότι δηλαδή υπάρχει η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και μπροστά σε αυτό το δημόσιο συμφέρον, που συνιστά μάλιστα και το κυρίαρχο αντικείμενο της κυβερνητικής πολιτικής,
το δικαίωμα στην εργασία μια εκάστης των καθαριστριών δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Καλά τα λόγια του Αρείου Πάγου, μόνο που σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Χατζηνικολάου, ο Άριος Πάγος όφιλε να αναδείξει ένα μόνο πράγμα. Αν αποδεικνύεται από το δημόσιο με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε, τα έγγραφα και τις αποδείξεις, ότι ζημιώνουν οι καθαρίστριες κάθε μήνα με το μισθό τους στο δημόσιο. Όχι να περάσει μηνύματα κοινωνικού ή θα έλεγα τολμηρά πολιτικού περιεχομένου προς την κοινωνία. Η δίκη ήταν πολύ συγκεκριμένη, ήταν μια δίκη ρουτίνας και αφορούσε κατά πόσο από την εκτέλεση της απόφασης ζημιώνεται το δημόσιο. Και δεν ζημιώνεται διότι οι γυναίκες αυτές πληρώνονται και κάθονται στο σπίτι τους και από την άλλη το σύνολο των εργολαβικών συμβάσεων, κύριε Χατζηνικολάου, σχεδόν μέχρι τα Χριστούγεννα λίγη. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή βλάβει στο δημόσιο μέχρι το Σεπτέμβριο που είναι η ανέρεση, δεν υπάρχει απολύτως καμία. Και στο κάτω-κάτω, αν το δημόσιο κερδίσει την ανέρεση, ευχαρίστως και να προέβαινε στην απόλυση αυτών των καθαριστριών αργότερα, όπως προβλέπεται σε κάθε τέτοια διαδικασία. Τώρα, θέλω να καλησπερίσω και τον κύριο Σάβα Παπαδόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι εξήγηση δίνετε εσείς σε αυτό τον διαρκώς μεταβαλλόμενο αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Άλλον αριθμό ακούγαμε από τον προηγούμενο υπουργό, άλλον ακούμε από τον σημερινό, σε άλλον αριθμό κατέληξε τελικά η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ εύστοχο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε, πριν γίνουν οι αξιολογήσεις των δομών το Σεπτέμβριο πέρσι του 2013. Πάντως τουλάχιστον εσείς βρήκατε και έναν υπουργό ότι... να σας υπερασπιστεί, τον κύριο Λοβέρδο, που είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Το έπιασε. Οι φίλες μας, οι καθαρίστριες, δεν βρήκανε κανέναν να τις υερασπιστεί. Ούτε το Γιακουμάτο. Ούτε αυτό. Λοιπόν,